Δεν θα υπάρξει κανένα δημοσιονομικό κενό και αυτή είναι η σημαντικότερη διαφορά στην διαπραγμάτευση με την Τρόικα, δηλώνουν κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με αναφορές σε ραδιοφωνικούς σταθμούς ότι δήθεν η κυβέρνηση πρότεινε και νέα δημοσιονομικά μέτρα στην Τρόικα για να καλύψει πιθανό κενό του προϋπολογισμού. Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους παράγοντες, η τήρηση των δημοσιονομικών στόχων είναι κοινή υποχρέωση για όλες τις χώρες που βρίσκονταν και βρίσκονται σε πρόγραμμα, αλλά και για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης που δεσμεύονται από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Συνεπώς, προστίθεται από το Υπουργείο, η υποχρέωση κάλυψης πιθανού δημοσιονομικού κενού υφίσταται ανεξαρτήτως αξιολόγησης. Ο δε σχετικός όρος ίσχυε για όλα τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχει και στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που ψηφίστηκε τον περασμένο Απρίλιο. Η Τρόικα συνεχίζει να ζητάει από την πλευρά της πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, θεωρώντας ότι υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Η ελληνική κυβέρνηση όμως θεωρεί ότι όπως τα προηγούμενα χρόνια οι προβλέψεις επαληθεύτηκαν, έτσι και τώρα δεν θα υπάρξει κανένα δημοσιονομικό κενό, επισημαίνουν οι κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνουν πάντως πως στην υποθετική περίπτωση που επαληθεύονταν οι πιο απεσιόδοξες προβλέψεις της Τρόικας, εντοπίζονται οι περιοχές από τις οποίες θα μπορούσε να καλυφθεί τυχόν διαφορά. Αυτή η υποθετική περίπτωση όμως δεν πρόκειται να συμβεί ούτε και τώρα, τονίζεται από το Υπουργείο.